Μεγάλε αλλαγέ μα περιμένουν τα επόμενα χρόνια σε απλέ ιατρικέ εξετάσει για τι οποίε δεν θα χρειάζεται πλέον να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία. And, uh, let's just do your Βάλτε τα δάχτυλά σα πάνω σε αυτό και α κάνουμε μαζί το καρδιογράφημα. But, uh, Η παλμή είναι τέλεια. Ο μόνο εξοπλισμό του γιατρού είναι ένα αισθητήρα και ένα κινητό σμαρτφόν. Τα δάχτυλα στους αισθητήρε κάνουν κύκλωμα με την καρδιά του και ύστερα τα δεδομένα μεταδίδονται ασύρματα. Ένα αισθητήρα στην άκρη του δαχτύλου φτάνει για να γίνει μια σειρά από εξετάσει σε αυτόν τον ασθενή που πρόσφατα έκανε εγχείρηση καρδιά. Ο στόχο είναι να δούμε το επίπεδο οξυγόνου στην κυκλοφορία του αίματο. Yeah. So having... Αντί λοιπόν να έχουμε ένα παρόμοιο εξοπλισμό σε ένα νοσοκομείο που κοστίζει 3.000 δολάρια, έχουμε αυτό. Μερικέ φορέ τα μηχανήματα στο νοσοκομείο φτάνουν τα 7.000 δολάρια, ενώ εδώ έχουμε μόνο το κινητό μα και αυτή την εφαρμογή. Ο καρδιολόγος Έρικ Τοπολ έφτιαξε ο ίδιο μερικέ εφαρμογέ για κινητό τηλέφωνο, αλλάζοντα τα ιατρικά δεδομένα. Κάθε γιατρό πρέπει να μάθει τι νέε καινοτομίε. Αυτό είναι ένα αληθινό στιθοσκόπιο. Αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, δεν γνωρίζω γιατί κουβαλώ αυτό ακόμη, είναι ένα στιθοτηλέφωνο. Είναι ανεκτήμητη αξία. Ο καρδιολόγο το παραδέχεται. Συνταγογραφεί περισσότερε εφαρμογέ για κινητό τηλέφωνο από ό,τι φάρμακα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρακολουθεί εύκολα του ασθενεί του από απόσταση. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο 70η Μπιλ Θέλει περισσότερη από μια ώρα για να φτάσει στο πλησιέστρο νοσοκομείο. Γι' αυτό δύο φορέ την ημέρα παίρνει την πίεση με την ταμπλέτα του. Έχω πολύ υψηλή πίεση. Αυτή η εφαρμογή yeah. στέλνει αυτόματα τα αποτέλεσματα στο γιατρό μου σε εβδομαδία βάση. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κάνω. So that's all I have to do. Αυτή η συσκευή είναι γαλλική καινοτομία και κοστίζει περίπου 200 ευρώ. Είναι φθηνή για τα δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οποιαδήποτε ιατρική θεραπεία είναι πανάκριβη. Εκτό από χρήματα, με αυτή τη συσκευή που έχει λανσάρει αυτή η εταιρεία στο Στάντια Εκο, εξοικονομεί και χρόνο, αφού όλα μπορεί να τα κάνει από το σπίτι. Η συσκευή ελέγχει όλε τι ζωτικέ ενδείξει ενό ασθενή: του καρδιακού παλμού του, την πίεση, το ρυθμό αναπνοή του, την περιεκτικότητα σε οξυγόνο και τη θερμοκρασία του σώματο. Και ο γιατρό του ασθενή μπορεί να ελέγξει όλε αυτέ τι παραμέτρου, ακόμη και αν είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη. Οι γιατροί παίρνουν τι πληροφορίε αμέσω, οπότε μπορούν να αποφασίσουν πολύ γρήγορα. Πλέον, εμεί, όπω και άλλε εταιρείε, θα μπορούμε να πάρουμε αυτέ τι εξετάσει και θα προλαμβάνουμε τη χειροτέρευση τη υγεία του ασθενού μα πολύ νωρί. Η έγκαιρη πρόληψη είναι ο στόχο των εταιριών. Ο γιατρο Πολ πιστεύει ότι σύντομα θα μπορούμε να ανοιχνεύουμε ασθένειε με αισθητήρε που θα έχουμε τοποθετημένου στο δέρμα μα ή στο εσωτερικό του σώματο. Κάποια okay. so in... hour... uh, causing... <στά> μέρα, σε πέντε χρόνια, ίσω θα έχουμε μικροσκοπικού νανοαισθητήρε στο αίμα μα. Θα μπορούν να ανοιχνεύουν τον καρκίνο όταν αυτό κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Η δυνατότητα έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη που μα προσφέρουν αυτέ οι συσκευέ προδιαγράφουν ίσω ένα μέλλον με λιγότερου γιατρού και νοσοκομεία στη ζωή μα. Ο γιο σα έχει βγάλει, για παράδειγμα, εξανθήματα. Η συσκευή εξακριβώνει για το τι πρόκειται, αναγνωρίζει ότι είναι άκακα και προτείνει ξεκούραση. Μείνε σπίτι και ξεκουράσου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η κόρη σα να μην αισθάνεται καλά. Ένα αισθητήρα μετρά τη θερμοκρασία τη και μπορεί να αναλύσει το δείγμα ούρων τη. Η εφαρμογή προτρέπει να τη μεταφέρετε στο νοσοκομείο άμεσα και σα δίνει οδηγίε για το πού βρίσκεται το κοντινότερο στο σπίτι σα. Μήπω όλα αυτά είναι επιστημονική φαντασία. Όχι, δεν είναι. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται τον επόμενο μήνα. Οι πρώτε συσκευέ αυτού του είδου θα αρχίζουν να πολλούνται το Μάρτιο του 2014. Όλε αυτέ οι καινοτομίε είναι εντυπωσιακέ. Ταυτόχρονα όμω προκαλούν και φόβο, καθώ σύντομα θα αποκαλύψουν όλα τα μυστικά για την υγεία μα.